Μετά από ένα διάστημα ηλιοφάνειας και υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, ο χειμώνας δηλώνει παρόν. Η μεταβολή στο σκηνικό του καιρού άρχισε να εκδηλώνεται από το πρωί και από τα δυτικά με τοπικές βροχές και πτώση του υδραργύρου, ενώ η επέλαση του βόρειου ρεύματος προβλέπεται να φέρει και τα πρώτα χιόνια σε ορεινές περιοχές του νησιού με υψόμετρο πάνω από 1.300 μέτρα. Το ασυνήθιστο σκηνικό της χθεσινής μέρας διαδέχθηκαν σήμερα οι ενισχυμένοι βοριάδες και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Για την Τρίτη περιμένουμε ότι θα συνεχίσει η κακοκαιρία και μάλιστα δεν αποκλείεται στις πολύ ορεινές ζώνες τη νύχτα Δευτέρας ξημερώματα Τρίτης να σημειωθεί και κάποια ασθενή χιονόπτωση, η οποία λόγω του ότι το σύστημα δεν έχει πολλά χαρακτηριστικά έντασης από υγρασία, δυστυχώς και τα φαινόμενα δεν φαίνεται να παρουσιάζουν εξίσου σημαντική ένταση. Οι βόρειοι άνεμοι ωστόσο θα εξακολουθήσουν να πνέουν ενισχυμένοι με ένταση που θα ξεπερνά ακόμα και τα 8 μποφόρ, χωρίς να αποκλείονται τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ενισχυμένοι θα είναι και για το νησί το δικό μας, μιας και οι καθοδικοί άνεμοι στα νότια θα φτάνουν σε ένταση τα 7 τοπικά και 8 μποφόρ. Και μάλιστα οι μέγιστες εντάσεις από το βράδυ της Δευτέρας και για την Τρίτη αναμένεται ότι θα ξεπερνούν και τα 8 μποφόρ. Τσουκτερό θα είναι το κρύο τις επόμενες ημέρες, με την ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας να μην ξεπερνά τους 10 βαθμούς στις παράκτιες περιοχές, ενώ στην ενδοχώρα και στα ορεινά θα κυμαίνεται από 3 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Τετάρτη, με διατήρηση των εφώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών, αλλά με τους ανέμους να εξασθενούν σταδιακά. Τα φαινόμενα βέβαια μπορεί να υπάρχουν, αλλά θα είναι πολύ τοπικού χαρακτήρα, πολύ πιο ήπια και αναμένεται ότι θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο. Και από την Πέμπτη αναμένεται ότι θα έχουμε γενικά πιο βελτιωμένη την εικόνα του καιρού και μάλλον με αυτή τη βελτιωμένη εικόνα θα κινηθούμε και προς τις ημέρες, τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι τα Χριστούγεννα θα επικρατήσουν γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες, αλλά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.